Πάμε φίλες και φίλοι, ξεκινάει η περιπέτειά μας γύρω-γύρω το γήπεδο. Στην παλιά 5-7 τώρα βλέπουμε τις εργασίες που έχουν γίνει. Αυτό που βλέπετε απέναντι είναι η πυλώνια οδός, εκεί που είναι οι καρέκλες. Και εδώ βλέπετε το ισόγειο της παλιάς 5-7, νυν τομέας 11. Θα βρούμε και μια ονομασία μιας πόλης της Μικρασιάς ή του πόντου μας και θα ονομαστεί. Απέναντι βλέπουμε την Μπούκα, ίσα και Παλικαρίσια. Πάμε! Θα ξεκινήσω το διπορικό, να κατέβω εγώ τη σκαλίτσα δυναμικά και να συνεχίσω γύρω γύρω. Κάπου θα ξαπλώσω και τον καφέ. Βαμμένα τα τείχη. Παλικάρια πίσω της υπογειοποίησης, δεν μας πολύ αποσχολεί τώρα η υπογειοποίηση, το συνοδό έργο είναι, δεν δίνω και τρελή βάση εγώ στην υπογειοποίηση. Το θέμα είναι και η πεδάρα μας να γίνει, κάτσε να πάρω και το καφέ και φούρσω μπατσά. Πάμε. Σήμερα δεν βλέπω στα ανατολικά μεγάλη κίνηση, η λασπουριά έχει μείνει από την χθεσινή και την προχθεσινή νεροποντή. Είναι και αργά η ώρα, δεν ξέρω μέσα τα παλικάρια αν δουλεύουν κάποια συνεργεία είτε στο ισόγειο, είτε στο πάνω διάζωμα, είτε στα υπόγεια. Αυτή η μπρε ταινία τι μπορεί να είναι εκεί στην πόρτα? Πρέπει να πάει το κινητό μέσα. Πρέπει κάποιος να πάει, μήπως πέρανε πόρτες. Άδειξη. Μέρα τη μέρα, παιδιά, είμαστε συντομότερα. Κοιτάξτε εδώ πέρα πίσω από και κάτω από τις κερκίδες το σύστημα των σκαρώσεων, κάτω και πάνω από την κερκίδα, βλέπετε το σύστημα των σκαρώσεων πάνω και κάτω. Εκεί θα μπουν πάρα πολλά καλώδια. Καλώδια που βλέπουμε στο κάτω διάζωμα των δυτικών τομέων. Εδώ έπεσε στα τείχη το μάρμαρο, πάνω τα τρία παραθυράκια και σε αναμονή τον κύριο Ψαρά, το συνεργείο του, για να μας ντύσει με Etalbond και τα βόρειο ανατολικά τμήματα. Η κεντρική θύρα θα γίνει όπως γίνεται τα επίσημα, στα παλιά επίσημα τώρα, με το περιβόητο πι. Δύο πόδια και από πάνω το Etalbond. Για όσους ξέρουν, εμένα στο μάτι, εν έτη 2021 δεν μου πάει το μπουρί να φαίνεται. Είτε βαμμένο κίτρινο, είτε ασημένιο. Δεν μου αρέσει. Μου χαλάει την οπτική γωνία, την οπτική θέαση, την ωραία, την κλασική της Αγίας Σοφιάς, που δεν χρήζει κάποιου περιττού που λέγεται, ξέρω εγώ, μπουρί. Κάτσε να φύγω τώρα εδώ από τα νερά, τα βρόχινα, καφέ στο χέρι. Εδώ έχουμε το συνεργείο της Alloy Perfection, οι οποίοι πραγματικά, κάτσε να βαρκάρω λίγο το καφέ. Καλημέρα κύριε Αντρέα, τι μου κάνεις? Πάμε να δούμε, παιδιά, ενδεχέστερα. Το συνεργείο της Alloy Perfection να τρυπάει εκεί που πρέπει, είτε είναι τυχεία είτε είναι κάτι άλλο, για να μπουν τα βιδώματα έτσι ώστε να στερεωθεί τώρα που μπήκε και η κόμπλα του μπουριού, της υδροροής. Υδροροή που δεν θα φαίνεται πλέον στα ψηλά της, αλλά θα φαίνεται στα χαμηλά της. Εκεί δεν ξέρω με ποιο τρόπο πια πατέντα να γίνει, να καλυφθεί. Βλέπω και κόσμο να περιδιαβαίνει εκεί τα επίσημα, κάποια φωτογραφία ίσως.
Βλέπετε, παιδιά, ότι αυτή η τσόντα μπήκε τώρα, γιατί βλέπετε ότι είναι, δεν είναι όλο κίτρινο, δεν είναι βαμμένο, άρα εκεί γίνανε εργασίες σιδεροκόλλησης. Αυτό το τελευταίο κομμάτι μπήκε τώρα, γιατί τώρα μπήκε η υδροροή, ενώ στην απέναντι πλευρά η υδροροή δεν έχει κάτι καλά, γι' αυτό είναι ακόμα εκεί η σκαλωσά. Βλέπουμε τα πάνελ των εταμπόλτ να περιμένουν τη σειρά τους. Αυτό που βλέπετε, παιδιά, είναι το ισόγειο. Έτσι, δεν είναι υπόγεια, είναι το ισόγειο. Και από κάτω είναι το μείον ένα υπόγειο. Δεν έχει μείον δύο εδώ. Μείον δύο έχει μόνο στα νότια, εκεί που μπαίνουν τα πούλμαν και πουθενά άλλου. Γεμίσαμε πολύ σκόνη εδώ. Βλέπετε, τρυπήθηκαν και τα δοκάρια. Βλέπετε, παιδιά, ότι δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα το τρυπάνι να μπει μέσα στο πακί, μα πολύ πακί μπετόν. Με αυτά, παιδιά, συνεχίζω τώρα βόρεια, δυτικά, αποφώνηση, ταράτσα και πάω σπιτάκι μου να πάρω άλλα πλάνα, να τα ανεβάσω τα βίντεο και να κατακύμουν στο κήπεδο. Με αυτά, συνεχίζω, παιδιά. Και πάμε, παιδιά, σιγά σιγά προς τα κάτω. Περνάμε το επιτελείο του κυρίου Ψαρά, της Άλλη Perfection. Ψωνίσαμε και από το σκλαβενίτι εδώ πέρα, βλέπετε το καρότσι. Πάμε προς τα κάτω. Είπαμε, σήμερα είναι Παρασκευή, να έχουμε ένα καλό τριήμερο και ένα καλό πουσουκού ηλιόλουστο, όπως πρέπει να βγει ο κόσμος προς τα έξω. Πιστεύω ακούσατε και τι είπε ο Πρωθυπουργός σήμερα, λέει θα μας βγάλει έξω τμηματικά, να ανοίγουν σιγά σιγά τα πράγματα. Το καφέ το ξέχασα πάλι πίσω, κλείνω και συνεχίζω. Πάμε, μαζέψαμε το καφέ. Πάμε ένα περιπατητό, ένα τρίλεπτο ακόμα θαρώ. Εκτός και αν γίνεται καμιά χοντρή εργασία, να κάτσω δηλαδή φερρυπή, να μπαίνουν παράθυρα. Τα παράθυρα στο τομέα των 7. Όταν θα έρθουν εκεί και θα μπουν τα παράθυρα, τα φημέ, τα ενεργειακά, θα έχουμε θέμα. Είναι μια ατραξιόν που περιμένουμε πώς και πώς. Όπως φυσικά να μπουν τα καρεκλάκια και φυσικά να μπουν τα τέρματα και ο χλεοτάπητας. Εκεί θα γίνει της Τανασφού. Εκεί χρειαζόμαστε 15 ντρόν ο καθένας να έχουμε. Να δείχνουμε συνέχεια με κάθε λεπτομέρεια πώς μπαίνουν τα καρεκλάκια, τα γκολπόστ, ο χλεοτάπητας. Από εδώ, παιδιά, με τον ήλιο να πέφτει πάνω στα μάτια. Ωραία πράγματα. Και συνεχίζω προς τα κάτω. Το εργαλείο το έχουμε εδώ πέρα. Εντάξει, μια χαρά. Να δούμε τι παίζει και από τα δυτικά. Ωραία πράγματα, ρε φίλοι. Ωραία. Ωραία πράγματα.
εδώ όπως βλέπω και βλέπετε δεν έχουν μπει στόκος στα παράθυρα, πολεμίστρες, στα βόρειο-δυτικά εννοώ, ενώ στα νότιο-δυτικά έχουν μπει, έχει μπει ο στόκος. Εδώ είναι η τελευταία που έχει οπλιστεί. Εδώ έχουν οπλιστεί, εδώ έχουν οπλιστεί. Βλέπετε, υπάρχει μέσα στόκος, στοκάρισμα. Εδώ υπάρχει το κενό, που ακόμα δεν ξέρω για ποιο λόγο υπάρχει κενό και δεν είναι αυτό το ποδάρι ενωμένο πάνω στον πετό. Λίγο πιο πίσω για να πιάσουμε το ένα μέλος του πι με τη γαλάζια σκαλωσιά. Εθνική Ελλάδος, γεια σου. Έχει περαστεί, όπως σας έχω πει, το πρώτο χέρι, στοκαρίστηκε εκεί που υπήρχαν αστοχίες. Όπως βλέπετε, το λευκό είναι το στοκάρισμα και περιμένουμε τώρα και το δεύτερο χέρι, έτσι ώστε να πιάσουμε και το άλλο σκέλος του πι, το οποίο έχει δίπλο βαφτί. Πάμε, εδώ πέρα βλέπουμε, παιδιά, πόσο αρμονικά στήθηκε αυτό το σύστημα των αλουμινοκατασκευών, το αλουμίνιο, με 6 παράθυρα. 6 παράθυρα επί 2, 4, 6, 7 το μικρό, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 επί 6. Λοιπόν, παιδιά, και οι κολόνες, και οι δύο κολόνες, τα δύο μάτια, έχει μπει το αλουμίνιο, άρα και στην κολόνα πάνω θα υπάρχει το επίπεδο τζάμι. Οριστικό για μετάκλητο αυτό, σε όλη την επιφάνεια, ακόμα και στις κολόνες, θα υπάρχει το φημέτο τζάμι το ενεργειακό, που σε αγαστή συνεργασία από πάνω με τα τείχη, με τα παράθυρα τα τυφλά, τα 2, 4, 6, 8, 10 μάτια τα τυφλά, και από πάνω που βλέπετε τα 3 μάτια στα οποία θα μπουν τα ETABOLT, τα κίτρινα, θα γίνει η διαδικασία του πι. Μια χαρά. Να, εδώ είναι, παιδιά, το άλλο σκέλος του πι, το κάθετο σκέλος, το οποίο έχει τη νοοτροπία στο κέντρο του ακριβώς να υπάρχει μία τρύπα. Ίσως εκεί κάτι να γίνει και κάτι τσακπινιά, όπως βλέπουμε εδώ. Να λέει, ξέρω εγώ, ΑΕΚ Football Club, ξέρω εγώ, Αγία Σοφιά, τι να λέει. Γιατί όπως βλέπετε, παιδιά, πάνω, όπως ξεκινάει από πάνω, έχει δύο ραβδόσεις ισοσκελισμένες, όπως το βλέπετε. Δεν ξέρω γιατί είναι αυτές οι ραβδόσεις. Όποιος ξέρει γιατί είναι αυτές οι ραβδόσεις, ας μας το πει. Μιας και δεν βρίσκεται εδώ πέρα το Φόβορα, το κατασκευαστή δηλαδή, πει, να μας το πει on camera. Κάτσε να κάνω μια ανηφοριά εδώ πέρα, στο Hilux. Βλέπουμε, παιδιά, τα συνεργεία κάτω, τα τόλ τους. Πάνω λογικά είναι τα συνεργεία της Αρμός ΑΕ, η οποία εταιρεία, τα παλικάρια της κουμπώνουν τις πλάτες. Καλησπέρα, Νίκο. Πας δυνατά. Κάτω δουλεύεις, Νίκο. Τελείωσε στο μείον 2. Α, τώρα πήγε στο μείον 2. Τα άλλα τελώς. Άρα κανένα μήνα δουλειά ακόμα, πάνω κάτω. Ο Νίκος, παιδιά, είναι ο επιτελάρχης των τσοβατισμάτων. 1,5 μήνα ακόμα, παιδιά, τελειώνει με το μείον 2, εκεί που έχει πολύ τούβλο, που είμαστε πολύ τούβλο από το συνεργείο του Γιάννη του Μητάη. Ωραία. Λοιπόν, με αυτά πιστεύω έκανα μια καλή κάλυψη, παιδιά, και σήμερα. Θα κλείσω το βίντεο, φυσικά, από κάτω, από την ταράτσα. Κατεβήκαμε το Hilux,
Το ευχαριστούμε για την ευγενική χορηγία του. Να δούμε και λίγο τα μέσα. Δεν μου αρέσει καθόλου το μπουρί. Σπάει το στομάτι, φαίνεται άσχημα. Για να στο λέω, πάνω να πει ότι έχω ρωτήσει και άλλα παιδιά που δεν τους αρέσει το μπουρί να φαίνεται. Δεν ξέρω αν είναι εφικτό να καλυφθεί. Αν είναι εφικτό να καλυφθεί πάρα αυτά. Πάμε προς τα κάτω προς το λαβαρό μας, να κλείσουμε το κίτρινο το φράχτη για να μην πέφτει το μάρμαρο και η λάσπη και λερώνει τα τόλια εδώ πέρα, εδώ που θα είναι τα εκδοτήρια των εισιτηρίων. Γεια σου Μάστορα! Εδώ τι βάλαμε σήμερα, στις Λάκες, όπως ήταν εκτές οι Λάκες. Άντε να ανέβει κι άλλη μία. Άντε να ανέβει κι άλλη μία. Βλέπω κάποια διαφοροποίηση. Δυναμική. Και εδώ είναι τα δοκιμαστικά, τα καρεκλάκια. Και είμαστε μια χαρά. Με αυτά παιδιά, να είστε όλοι καλά και ευλογημένοι. Την Καϊκάρα. Συνεχίζω τώρα με υποκοιοποίηση και ταράτσα. Να είστε όλοι καλά, την Καϊκάρα.